εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και σ' αιώνα των αιώνων. Αμήν. Παναγία Δέσποινα, Άγιοι Άγγελοι και Αρχάγγελοι, τιμίε πρόδρομε Αποστόλων οι Δωδεκάς, όσοι οι μάρτυρες, θεοφόροι πατέρες, ποιμένες και διδάσκαλοι της Οικουμένης, πρεσβεύσατε το ελεήμον Θεό, είναι απτεσμάτων άφεσιν παράσχητες ψυχές ημών. Ευλογητός η Χριστέ ο Θεός ημών, ο Πανσόφους τους αλλήλεις αναδείξας, καταπέμψας αυτοίς το πνεύμα, στο κεφάλαιο από το βιβλίο «Ο Άρωτος Πόλεμος» του Αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτου έχει σαν τίτλο «Η ψυχή αφού απογυμνωθεί από τη θέλησή της πρέπει να στέκεται ενώπιον του Θεού». Ελπίζοντας αδελφές τον ίδιο Θεό που σε προσκαλεί λέγοντας «Δεύτε προς με πάντες οικοποιώντες και πεφορτισμένοι καγό αναπαύσω ημάς», δηλαδή ελάτε όλοι εσείς που είστε κουρασμένοι και φορτωμένοι και εγώ θα σας αναπαύσω, σε αυτό το κάλεσμα λέγω του Θεού πρέπει να ακολουθείς προσμένοντας τον ερχομό του Αγίου Πνεύματος. Μας λέγει ο Άγιος Νικόδημος ότι όταν σε προσκαλεί ο ίδιος ο Θεός με τα λόγια του που είπε «Ελάτε όλοι κοντά μου, όσοι είστε κουρασμένοι και φορτωμένοι και εγώ θα σας αναπαύσω, θα σας ξεκουράσω», πρέπει λέει να πηγαίνεις κοντά του προσμένοντας όμως τον ερχομό του Αγίου Πνεύματος. Να αναμένουμε δηλαδή, ταυτόχρονα δεν φτάνει το να πάμε κοντά του, αλλά πρέπει να περιμένουμε και την κάθοδο του Αγίου Πνεύματος, κάτι που συνέβηκε και στους μαθητές. Δεν φτάνει το να πάω δηλαδή κοντά στον Χριστό. Πρέπει να κατέβει και το Άγιο Πνεύμα να ακολουθήσει. Και ρίξε τον εαυτό σου αποφασιστικά με κλεισμένα μάτια στο πέλαγος της Θείας Πρόνοιας και της αιώνιας Ευδοκίας, σε τρόπο που να φέρεσαι σαν άψυχο αντικείμενο μόνο από τα δυνατότατα κύματα της θελήσεως του Θεού, χωρίς να προβάλλεις κάποια αντίσταση σε αυτά με τη δική σου θέληση, για να μεταφερθείς στο λιμάνι της τελειότητος και της σωτηρίας σου. Ρίξε, λέει, τον εαυτό σου αποφασισμένος με κλειστά τα μάτια στο πέλαγος της Θείας Πρόνοιας και της αιώνιας Ευδοκίας. Άφησε, λέει, τον εαυτό σου, αφού πλησιάσεις τον Θεό, κλείσε τα μάτια σου και άφησε τον εαυτό σου στο πέλαγος, χωρίς να κάνεις τίποτα. Αποφασισμένος ότι όπως ένα καρδότσουφλο τα κύματα θα το πάρουν και θα το πάνε εκεί που θέλουν εκείνα, έτσι η πρόνοια του Θεού θα σε πάρει εσένα, αρκεί να αφαιθείς με κλειστά τα μάτια, χωρίς καμία μέρημνα. Να αφαιθείς το θέλημα του Θεού, όποιο και να είναι αυτό. Και αυτό θα σε οδηγήσει, λέει, αν αφαιθείς, ως άψυχο αντικείμενο θα σε οδηγήσει στο λιμάνι της τελειότητος και της σωτηρίας σου. Αυτό θα σε οδηγήσει στην τελειότητα, στην αγιότητα, στη θέωσή σου, αρκεί να αφαιθείς στα χέρια του Θεού. Κάτι που δύσκολα το κάνει ο άνθρωπος. Κάτι που δύσκολα το κάνει. Και το πρωί είχα με ένα νεαρό μια συζήτηση γύρω από αυτό το θέμα. Και το θέμα του ήταν φυσικά το τι θα γίνει, αν γίνει πόλεμος, αν γίνει τρίτος παγκόσμιος, μήπως πρέπει να οργανωθούμε,
να αντιδράσουμε, τι θα γίνει αν έρθει ο Αντίχριστος, πώς θα επιβιώσουμε, η κάρτα του πολίτη, τι θα φάμε, τι θα κάνουμε. Και του λέω, βλέπω αδελφέ μου, έχεις πάρα πολύ άγχος. Πάρα πολύ άγχος. Και σε βλέπω αναστατωμένο. Μη μα είμαι, γι' αυτό και ήρθα εδώ, μου λέει γέροντα. Του λέω, ξέρεις γιατί είσαι. Γιατί δεν αφήνεσαι στο έλεος και στα χέρια του Θεού. Θέλεις μόνος σου να σκεφτείς πώς θα οργανωθείς να αντιδράσεις, πώς θα επιβιώσεις, πώς θα κάνεις εκείνο, πώς το άλλο. Και φυσικά με όλα αυτά τα προβλήματα που υπάρχουν, μόνος σου δεν μπορείς να τα επιλύσεις. Και αυτό δημιουργεί ταραχή της ψυχής. Χάνεις την ειρήνη της ψυχής σου, που λέω, την ηρεμία. Πώς είναι να το να προσευχηθείς, πώς είναι να το να μελετήσεις, πώς είναι να το να ενισκέψεις το Θεό. Αφού κυριαρχούν στο μυαλό σου τι θα κάνεις, τι θα γίνει, για την Πανορθόδοξο μου έλεγε, μην πάρουν λάθος αποφάσεις και τι θα κάνουμε εμείς μετά. Λέω, δεν μου λες, λέω. Έχεις ακούσει που ο Χριστός είπε να γίνετε σαν τα μικρά παιδιά. Να είστε σαν τα μικρά παιδιά. Έχεις δει, λέω, κανένα μικρό παιδί να νοιάζεται πώς θα επιβιώσει? Έχεις δει κανένα μικρό ποτέ παιδί να νοιάζεται πώς θα επιβιώσει, να νοιάζεται τι θα κάνει η Πανορθόδοξος, να νοιάζει όταν θα έρθει ο Αντίχριστος τι θα κάνει, τι θα τρώει αν βγει η κάρτα του πολίτη και μήπως πρέπει να οργανωθεί τώρα? Λέει, όχι. Τι κάνει το μικρό παιδί, του λέω? Παίζει αμέριμνο. Παίζει αμέριμνο. Αυτή την αμεριμνησία τη θέλει ο Θεός και από εμάς. Θα είμαστε αμέριμνοι. Ζητείτε πρώτον, του λέω, τη βασιλεία του Θεού και πάντα τα αυτά προσθεθήσετε είναι. Ζητάτε πρώτον την αγιότητά σου, λεβέντη μου. Τη θέωσή σου. Αυτό ζήτα. Τα άλλα άστα στα χέρια του Θεού. Όπως και το μικρό παιδάκι τα έχει αφήσει στον πατέρα του. Ούτε σκέφτεται τι θα ντυθεί, ούτε σκέφτεται αν γίνει πόλεμος, και αν του πεις ότι θα γίνει πόλεμος, εκεί θα συνεχίσει να παίζει. Και να του πεις οτιδήποτε, εκείνο θα είναι στο παιχνίδι του. Είναι αμέριμνο. Ο πατέρας του θα ενδιαφερθεί να του λύσει όλα, ό,τι δημιουργηθεί. Κάτι που δεν το κάνουμε εμείς, γιατί πιστεύουμε εγωιστικά ότι εγώ πρέπει να δράσω τώρα για να λύσω εγώ τα προβλήματα. Και ξεχνάμε αυτό που είπε ο Θεός, να είστε σαν τα παιδεία και ζητείτε πρώτον τη βασιλεία του Θεού και πάντα τα αυτά προσθεθήσετε ημί. Του λέω, ξέρεις κάτι, του λέω, παλικάρι, με τόσα που έχω μέσα στο μυαλό μου κάθε μέρα, της Μητροπόλεως προβλήματα, προβλήματα της του μοναστηριού, έξοδα της μονής, το ένα το άλλο, κάνει και τα σκεφτώ, λέω, να στα πω 2 λεπτά μερικά από τα προβλήματα, αρχίσαν το απαριθμό. Και μου λέει, δεν έχετε ακόμα παλαβώσει? Του λέω, όχι. Γιατί ούτε, μου λέει, είστε αγχωμένος? Όχι. Είμαι σαν το μικρό παιδάκι του. Έχω διαπιστώσει ότι όλα τα χρόνια, του λέω, που μονάζω, τα λύνει εκείνος, είναι πατέρας μου. Στην ώρα του το κάθε πρόβλημα το λύνει. Προς τι να αγχωθώ? Εκείνος θα τα επιλύσει. Εμένα μου είπε να αναζητώ πρώτα πώς θα κερδίσω τη βασιλεία του Θεού, πώς θα φτάσω στη θέωση και στην αγιότητα. Που κοίτα, όλα τα υπόλοιπα επειδή θα μου τα δώσει εκείνος. Ή πιστεύω ότι είναι ο πατέρας μου και θα ασχοληθεί μαζί μου και αφήνω με στην πρόνοια του, όπως λέει, όπως ένα άψυχο αντικείμενο πάνω στα μεγάλα κύματα, και εκείνα τα κύματα θα με οδηγήσουν, που είναι η πρόνοια του Θεού, μόνα τους στο λιμάνι της σωτηρίας και της τελειότητος. Κάνοντας το λοιπόν αυτό πολλές φορές την ημέρα,
Αγωνίσου και φρόντισε με όση ασφάλεια μπορείς εσωτερική και εξωτερική να πλησιάσεις με όλες τις ψυχικές δυνάμεις στις πράξεις εκείνες που σε παρακινούν να αγαπήσεις τον Θεό. Το μόνο λέει εσύ που πρέπει να κάνεις, παράτησε τα όλα, μην κάθεσαι και αγχώνεσαι, μην συναχωριέσαι. Ένα μόνο, παρακίνα τον εαυτό σου το πώς θα αγαπήσεις περισσότερο τον Θεό. Γιατί όταν κάποιον τον αγαπάς, δεν θα τον συναχωρήσεις με τα έργα σου. Θα κάνεις το θέλημά του, αυτό που εκείνος θέλει. Θα πειθαρχείς τις εντολές του. Και θα κοιτάς πώς θα έχεις πιο σφιχτή σχέση με τον Χριστό. Τα υπόλοιπα θα τα κάνει εκείνος, λέει ο Άγιος Νικόδημος. Και αυτές είναι η προσευχή και η παντοτινή μνήμη του γλυκητά του ονοματός του. Και αυτά που πρέπει να κάνεις είναι η προσευχή και η παντοτινή μνήμη του ονόματός του, που είναι γλυκείο όνομα, γλυκύτατο όνομα. Αυτό μόνο, εκεί αφοσιώσου. Τα δάκρυα που προέρχονται από την αγάπη, η θερμή ευλάβεια και χαρά προς αυτόν και τα άλλα πνευματικά έργα. Εσύ να φροντίζεις, να αγαπάς, να προσεύχεσαι, να έχεις ευλάβεια, χαρά και δάκρυα που προέρχονται από την αγάπη προς τον Χριστό. Και αυτές οι πράξεις ας γίνονται πάντοτε χωρίς τη βία και την καταπίεση της καρδιάς σου. Χωρίς να πιέζεσαι. Ξέρεις, αν σε πιέζει κάποιος να αγαπήσεις κάποιον, θα κλωτσίσεις. Θα σου γίνει το αντελώς αντίθετο. Χωρίς να πιέζεσαι, και αυτές οι πράξεις γίνονται χωρίς βία και την καταπίεση της καρδιάς σου, για να μην σε αδυνατήσουν μέσω των αδιάκριτων και ενοχλητικών γυμνασμάτων και ίσως σε σκληρύνουν και σε κάνουν άτομο που δεν μπορεί να δεχτεί και να χωρέσει κάτι πνευματικό μέσα του. Είναι αυτό που κάνουν μερικοί, οι οποίοι πέφτουν με τα μούτρα. Πέφτουν με τα μούτρα πάνω στα πνευματικά. Και πρέπει, πιάνω ένα βιβλίο, να το διαβάσω, να το τελειώσω όλο τώρα. Γιατί πρέπει να το τελειώσω. Τώρα να κάνω το ένα. Και τι λέει, να κάνω τα γυμνάσματά μου, τα πνευματικά γυμνάσματά μου. Τώρα πρέπει να προλάβω να τελειώσω το κουμποσχήνι μου. Και αρχίζω, κύριε σου πιστέλεσαι, μη κύριε σου πιστέλεσαι, μη κύριε, τώρα τις μετάνοιές μου, τώρα εκείνο. Και τελικά τι κάνω, βιάζω και πιέζω την ψυχή μου. Και τελικά λέει, το αποτέλεσμα, πρόσεξέ το, θα σε κάνει άτομο, λέει, αν το κάνεις αυτό, θα σε κάνει άτομο που δεν θα μπορεί στο τέλος να δεχτεί και να χωρέσει κάτι το πνευματικό μέσα του. Θα ακούς μετά κάτι το πνευματικό να κάνεις και θα αντιδράς. Θα σου έρχεται εμετός να το ξεράσεις. Να το ξεράσεις θα σου έρχεται. Γι' αυτό οι Άγιοι λένε σκαλί, σκαλί. Σκαλί, σκαλί. Δεν ανεβαίνουμε πνευματικά τρέχοντας. Μερικοί βιάζονται να ανέβουν. Αλλά η σκάλα είναι πολλά τα σκαλοπάτια και ψηλά για να φτάσει στον ουρανό. Και κάπου, μετά από κάποιο τρέξιμο, θα κουραστείς, θα λαχανιάσεις, αν δεν πας από έφραγμα, τρέχοντας, ή τα πόδια σου θα κοπούν, και βλέποντας ότι είναι και άλλα σκαλιά ακόμα, το παθαίνουν αυτοί στο Σινάμ μερικοί. Πάνε γρήγορα, γρήγορα, τρέχουν να ανεβούν επάνω, το έπαθα κι εγώ δηλαδή. Και όταν έφτασα στα τελευταία σκαλοπάτια, έμεινα. Έτρεμαν τα πόδια μου, δεν μπορούσα να τα ανέβω. Και με τραβάγανε και ήμουν και νεαρός. Και έκτοτε δεν ξανανέβηκα. Δεν μου ξανάρθε ποτέ η όρεξη να ξανανέβω στο σημείο πάνω που πήρε ο Μωυσής από αυτό που πέρασε. Μία φορά πήγα στη ζωή μου και το θυμάμαι μου έχει κάνει τόση άσχημη εντύπωση που πράγματι δεν θέλω να ξανανέβω από αυτό που πέρασα. Το ίδιο μπορεί να πάθεις στα πνευματικά. Τρέχοντας να φτάσεις στην κορυφή
είναι τόσο μακριά και μεγάλη σκάλα που μπορεί να σε κουράσει και μετά δεν θέλεις ούτε λόγο πνευματικό να ακούς. Θα σου λέει ο άλλος, κάνε το σταυρό σου και θα κάνεις αυτό το πράγμα. Θα βαριέσαι και το σημείο του σταυρού να σηκώσεις το χέρι σου, να κάνεις κανονικά το σταυρό σου. Θέλει μέτρο και γι' αυτό λένε οι Άγιοι. Και προσοχή, μέτρο και προσοχή. Γι' αυτό λένε οι Άγιοι. Είδες, λέει, νέον να τρέχει, να ανεβεί προς την Αγιότητα. Τράβα τον, λέει, και κράτα τον προς τα πίσω. Μην τον αφήνεις να τρέξει. Γιατί ο δρόμος για την Αγιότητα είναι μακρύς. Και θα κουραστεί και θα αποκάνει. Και θα τα παρατήσει και τότε θα γίνει περίγελος των δαιμόνων. Θα γίνει περίγελος των δαιμόνων. Θα γελάνε οι δαίμονες μετά μαζί του. Γιατί μπορεί στην αρχή να ξενυχτούσε για να διαβάζει βιβλία, να προσεύχεται, να κάνει μετάνοιες και μετά θα του λέει κανείς, πάμε για 5 λεπτά προσευχή ή έλα λίγο να γρυπνήσεις. Τίποτα, πάει για ύπνο απευθείας. Δεν θα θέλει ούτε να ακούει. Και για να το λέει ο Άγιος Νικόδημος σημαίνει ότι κάτι ξέρει και είχαν δει πολλά τα μάτια του στο Άγιον Όρος. Από νεαρούς μοναχούς ή νεαρούς χριστιανούς που ήθελαν να τρέξουν στην Αγιότητα και να πάνε αμέσως προς τα πάνω. Γι' αυτό το πράγμα δέξου και τη συμβουλή των εμπείρων. Ρώτα τους παλαιότερους. Μην κάνεις το δικό σου το εγώ σου. Ρώτα τους εμπείρους και προσπάθησε να συνηθίζεις πάντοτε να βρίσκεσαι με επιθυμία στη μνήμη της αγαθότητος του Θεού από την αρχή μέχρι τέλους και στη θεωρία των συνεχών και αξιοαγάπητων ευεργεσιών του. Και το μυαλό σου να μην βρίσκεται εκεί και να πιέζεσαι, αλλά να βρίσκεται γενικά στην αγαθότητα του Θεού και στην αγάπη του Θεού και στις ευεργεσίες του. Και να δέχεσαι με ταπείνωση τις σταγόνες και γλυκύτατες, τις σταγόνες και γλυκύτατες που θα κατεβούν στην ψυχή σου από την ανέκφραστη αγαθότητά του. Και να δέχεσαι με χαρά τις λίγες σταγόνες από την γλυκύτητα που θα σου δώσει. Δεν σου δώσει κανένα ποτάμι. Λίγες σταγόνες που θα είναι γλυκύτατες και θα κατέβουν από την αγαθότητά του στην ψυχή σου. Όλα αυτά και ιδιαίτερο στα δάκρυα, λέει ο Άγιος Νικόδημος. Άλλο είναι, λέει, στην υποσημείωση το πένθος και άλλο είναι τα δάκρυα. Πένθος είναι λυπηρός λογισμός. Κάθεσαι και λυπάσαι, λογισμός όμως. Είναι ένας πόνος της καρδιάς με τον οποίο λυπούμαστε και πονάμε. Αισθανόμαστε μέσα πόνο και σφίξιμο. Τρομερό. Που δεν μπορείς να ανασάνεις. Γιατί το αισθάνεσαι αυτό. Αυτό το πένθος. Διότι λύπησες και πίκρανες στο Θεό με τις επιθυμίες σου και παρέβηκες στις εντολές σου. Σκέφτηκες δηλαδή ότι έχεις στεναχωρέσει με αυτά που έκανες το Θεό. Και σε ψιάνει το ψυχοπλάκωμα το λεγόμενο. Εδώ σε σφίγγει. Σε σφίγγει. Αλλά γιατί στεναχώρησες το Θεό. Δεύτερον, διότι στη ζωή αυτή στερηθήκαμε τη χάρη του και μετά θάνατον μπορεί να στερηθούμε και τη βασιλεία του. Και γιατί σε πιάνει σκέψη ότι έχεις στερηθεί τη χάρη του Θεού. Και σκέφτεσαι ότι κάνει και πεθάνεις τώρα, μπορεί να χάσεις και την βασιλεία του. Και δώσ' του και σε πιάνει ακόμα περισσότερη στεναχώρια. Το πρώτο είναι γιατί τον στεναχώρησες, και το δεύτερο είναι γιατί τώρα κινδυνεύεις, λες, κάνει και πεθάνω, να χάσω και την βασιλεία του. Και τρίτον, διότι με τις αμαρτίες μας κάναμε τον εαυτό μας υπεύθυνο για την αιώνια κόλαση. Πλέον λες μέσα σου, δίκαια θα πάω στην κόλαση. Δίκαια θα πάω στην κόλαση. Και αυτό σου φέρνει όλη αυτή τη στεναχώρια και το ψυχοπλάκωμα. Ο πόνος αυτός και οι σκέψεις γίνεται σαν ένα βάρος που πλακώνει την καρδιά. Να το βλέπετε. Το έχω αισθανθεί και το έχω περάσει.
πολλές φορές αυτό. Και είναι σαν ένα κεντρί που την κεντά και από αυτό ακολουθούν εκβάθους στεναγμοί. Αυτό το ξεφούσκωμα που αισθανόμαστε. Όταν αξευξηθεί αυτό το πλάκωμα και το κέντρισμα, τότε κατανοίγεται η καρδιά. Τότε η καρδιά έρχεται σε κατάνοιξη. Και τότε ακολουθούν τα δάκρυα, φαντάζομαι. Όταν αυξηθεί πολύ το πλάκωμα και το κέντρισμα, τότε κατανοίγεται η καρδιά και πηδούν τα δάκρυα από τα μάτια. Διαμέσου όμως της συνεργασίας, της χάρητος του Θεού, που μας χαρίζει αυτά για να πλύνουμε τις αμαρτίες μας και για να ξανακερδίσουμε τη χάρη του. Και μέσα από αυτό λέει το πράγμα ακριβώς, την κατάνοιξη που δημιουργείται τη στεναχώρια που έχεις. Γιατί πήγαινε στο Θεό, γιατί κινδυνεύεις να χάσεις την ψυχή σου. Γιατί με τις αμαρτίες σου είσαι υπεύθυνος για την κόλαση που θα πας. Εσύ θέλεις, εσύ τα έκανες. Και αυτό το ψυχοπλάκωμα γεννά την κατάνοιξη. Και τότε τρέχουν τα άκρια από τα μάτια. Τότε τρέχουν τα άκρια από τα μάτια. Με τη συνεργασία της χάριτος του Θεού, για που πλένουμε έτσι τις αμαρτίες μας. Λοιπόν, λέει, εμείς πρέπει πάντοτε να ασχολούμεθα με το πένθος, διότι εξαρτάται από εμάς και μοιάζει με την επιστροφή και μετάνοια του ασώτου. Τα δάκρυα όμως πρέπει να τα ζητούμε από το Θεό σαν ένα χάρισμα δικό του και παρομοιάζουν με τους εναγκαλισμούς και ασπασμούς του Θεού Πατρός προς τον άσωτο, όπως λέγει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεσσαλονίκης. Πρέπει να τα επιζητούμε, λέει, αυτά τα δάκρυα. Να μας έρχονται, δηλαδή να το αισθανόμαστε αυτή την κατάνοιξη και αυτό το πένθος, να το αισθανόμαστε. Διότι πράγματι αυτό γεννά τη μετάνοια. Και είναι ο εναγκαλισμός του Πατρός μετά του ασώτου Υιού. Όλα αυτά λοιπόν και ιδιαίτερο στα δάκρυα αυτά, μην τα ψάχνεις εσύ με τη βία, εδώ τώρα να κλάψω, τώρα πρέπει να κλάψω, αλλά παρέμενε ήσυχος στην εσωτερική σου μοναξιά. Μείνε ήσυχος στη μοναξιά σου εκείνη την ώρα που βρίσκεσαι, παρακαλώντας γι' αυτά και προσμένοντας να γίνει το θέλημα του Θεού. Και αφέσου στο θέλημα του Θεού. Και όταν εκείνος σου τα δώσει τα δάκρυα, τότε θα είναι γλυκά και καρποφόρα, χωρίς δικό σου κόπο. Γι' αυτό και θα τα δεχτείς με κάθε ευχαρίστηση και περισσότερα απ' όλα με κάθε ταπείνωση. Τότε εκείνα τα δάκρυα τα δεχτείς με χαρά και με ταπείνωση. Μην πεις, να τα, ήρθαν τα δάκρυα, άρα εξάλειψα τα αμαρτήματά μου, καθαρίστηκα. Και πλέον είμαι εντάξει, διότι αυτό είναι υπερηφάνεια. Και ο δοκόν αισθάνε, βλέπε το μη πέσει. Την άλλη μέρα θα ξαναπέσεις. Θα ξανακάνεις πάλι τα ίδια. Και πάλι θα πικράνεις στο Θεό. Γι' αυτό λέμε κάθε ταπείνωση. Όχι ότι εσύ τα παίκτησες στα δάκρυα, αλλά ήρθαν σαν δώρο Θεού. Το δε κλειδί με το οποίο ανοίγονται τα απόκρυφα ταμεία των πνευματικών θησαυρών της γνώσεως και της θείας αγάπης είναι το να γνωρίζεις να απαρνείσαι τον εαυτό σου σε κάθε καιρό και σε κάθε περίπτωση. Τα απόκρυφα ταμεία, λέει, των πνευματικών θησαυρών της γνώσεως και της αγάπης του Θεού είναι το να μάθεις να απαρνείσαι τον εαυτό σου σε κάθε καιρό και σε κάθε περίπτωση. Να απαρνείσαι το εγώ σου. Τίποτα για τον εαυτό σου. Και με αυτό το κλειδί κλείνει και η θύρα της αγνωσίας και της ψυχρότητας που είχαμε μέχρι τότε. Και με αυτό το κλειδί θα κλείσει η θύρα της αγνωσίας και θα ανοίξει η θύρα της γνώσεως. Το ίδιο κλειδί κλείνει τη θύρα της αγνωσίας, να γνωρίσεις το Θεό, γιατί αν ο Θεός δεν το επιτρέπει, δεν θα τον γνωρίσεις. Ή να γνωρίσεις σε το μόνον αληθινόν Θεόν και ον απέστειλας Ιησού Χριστόν, λέει ο Ιωάννης. Αυτό το να το γνωρίσεις δεν είναι στο χέρι σου, είναι στο δικό του χέρι.
Και το κλειδί για να ανοίξεις αυτό το θησαυρό της γνώσεως είναι ακριβώς με το ίδιο κλειδί να κλείσεις της αγνωσίας. Και ποιο είναι αυτό? Το να αφήσεις τον εαυτό σου και να τον απαρνήσεις συνεχώς. Όσο μπορείς να αγαπάς, να στέκεσαι μαζί με τη Θεοτόκο στα πόδια του Χριστού και άκουγε εκείνον που θα σου λέει, πρόσεχε, οι εχθροί σου να μην σου εμποδίσουν αυτή την Αγία Σιωπή. Όσο μπορείς, λέει, να αγαπάς και να στέκεσαι μαζί με την Παναγία κάτω από τον Σταυρωμένο, κάτω από τα πόδια του Χριστού να στέκεσαι. Και άκουσε εκείνο που σου λέγει ο Θεός. Πρόσεχε, οι εχθροί σου, ο μεγαλύτερος εχθρός σου είσαι εσύ ο ίδιος για τον εαυτό σου. Πρόσεχε, ο μεγαλύτερος εχθρός σου που μπορεί να σου κάνει κακό, να βλάψει, είσαι εσύ ο ίδιος που θα βλάψεις τον εαυτό σου, το εγώ σου. Να μη σου εμποδίσουν αυτή την Αγία Σιωπή. Και όταν εσύ ζητάς με το νου σου να βρεις το Θεό για να αναπαυθείς σε Αυτόν, μη ζητάς τόπους και σύνορα με την αδύνατη και στενή φαντασία σου. Μη ζητάς, λέει, αναζητώντας το Θεό μέσα αυτή τη σιωπή, μην αναζητάς τόπους και σύνορα με την αδύνατη και στενή σου φαντασία. Φεύγει το μυαλό σου. Ο Θεός εντός ημών εστί. Αναζήτησε τον μέσα σου. Είναι μέσα σου. Το λέει ο Άγιος Αυγουστίνος. Στις ερωτικές του ευχές, αφού ρώτησε τους φωστήρες, τα άστρα, την Άβυσσο και όλα τα λαχτίσματα, αν αυτά έχουν το Θεό του, τον ίδιο Θεό. Και όταν έμαθε ότι δεν κατοικεί ο Θεός σε αυτά, στο τέλος αφού στράφηκε στον εαυτό του, βρήκε το Θεό να κατοικεί μέσα του. Και έτσι ελληνολογούσε τον εαυτό του που τόσα χρόνια ζητούσε το Θεό στα εξωτερικά πράγματα ενώ ο Θεός βρισκόταν μέσα στον εαυτό του. Άρα μην ψάχνεις σύνορα ατέλειωτα να βρεις το Θεό. Γύρισε και κοίταξε μέσα σου τον εαυτό σου και εκεί θα βρεις το Θεό. Εξάλλου μην ξεχνάτε ότι μέσα στο σκοτεινό σπήλαιο της Βηθλέμ εκεί είναι φωτισμένος ο Χριστός. Μέσα στο σπήλο, το σκοτεινό της ψυχής μας. Εκεί υπάρχει ο Χριστός. Εσύ θα τον βρεις μέσα στην ψυχή σου κάθε φορά που πράγματι θα τον αναζητήσεις. Δηλαδή για να βρεις μόνον αυτόν και όχι τον εαυτό σου. Και πρόσεξε, όταν τον αναζητάς μην ψάχνεις τον εαυτό σου. Αναζήτα μέσα στο σκοτεινό σπήλαιο τον Ιησού. Διότι η χαρά του Θεού είναι να βρίσκεται με μας τους Υιούς των ανθρώπων, όπως προείπαμε, για να μας κάνει ανταξίους του εαυτού του, χωρίς να έχει από μας κάποια ανάγκη. Διότι η χαρά, λέει, πραγματική του Θεού είναι να βρίσκεται με τους Υιούς των ανθρώπων, όχι να βρίσκεται κάπου αλλού. Άρα να βρίσκεται εντός μας. Όταν διαβάζεις ή μελετάς τις Άγιες Γραφές, μην το κάνεις αυτό μόνο για να τις ξεφυλίσεις, αλλά στα λόγια εκείνα που θα βρεις κατάνοιξη, αλλά λέει μην διαβάζεις απλώς γιατί πρέπει να διαβάσω. Είδατε, λέμε πρέπει να διαβάζουμε κάθε μέρα ένα κεφάλαιο, πρέπει να διαβάζουμε κάποιες σελίδες από την Καινή Διαθήκη. Μην το κάνεις, λέει, μόνο για να τις τελειώσεις και να πεις έκανα τον κανόνα μου, αλλά στα λόγια εκείνα που θα βρεις κατάνοιξη, που κάτι που θα διαβάσεις θα σου δημιουργήσει κατάνοιξη μες στην ψυχή σου. Ή αγάπη θεϊκή ξαφνικά, ή μια πνευματική χαρά, εκεί να σταματήσεις και να απολαύσεις εκείνη την ώρα το Θεό. Μην προχωρήσεις. Εκεί που κατανοήθηκες, εκεί που αισθάνθηκες την πνευματική χαρά ή την αγάπη, σταμάτα. Μην το προσπερνάς. Εκείνη την ώρα σου μιλά ο Θεός. Κάτσε και απολαύσέ τον. Άκουσέ τον. Αυτό που σου μεταφέρει μες στην καρδιά σου. Με κάθε τρόπο που αυτός θέλει να επικοινωνήσει μαζί σου.
και δες με ποιο τρόπο εκείνη την ώρα αυτός θα επικοινωνήσει μαζί σου. Εάν εσύ προχωρήσεις, τον έχασες. Δεν άκουσες τη φωνή του. Κοίταξες να τελειώσεις το βιβλίο. Κοίταξες να τελειώσεις το κεφάλαιο. Και έχασες την ουσία. Τον Ιησού που αναζητούσες. Και αν εγκαταλείψεις να μελετήσεις εκείνο που είχες προγραμματίσει, μην ανησυχήσεις γι' αυτό. Διότι ο σκοπός και το τέλος όλων αυτών των ασκήσεων είναι το να απολαύσεις το Θεό και όχι να τελειώσεις το βιβλίο. Μην ανησυχήσεις αν δεν προλάβεις, λέει, να διαβάσεις όλο το κεφάλαιο ή όλες τις σελίδες του βιβλίου. Διότι ο σκοπός δεν είναι να διαβάσεις το βιβλίο. Ο σκοπός είναι να απολαύσεις το Θεό μέσα από αυτή την ανάγνωση. Εκεί που θα τον βρεις λοιπόν, απολαύσέ τον. Με γνώμη όμως να μην επιλέξεις ως κύριο σκοπό σου αυτήν την παρόμοια απόλαυση του Θεού, αλλά καλύτερα για να αγαπήσεις το Άγιο Θέλημά Του, επιθυμώντας να μιμηθείς τα έργα Του σε ό,τι μπορείς. Με γνώμη όμως, λέει, να μην επιλέξεις σαν κύριο σκοπό σου, πρόσεξε το τώρα εδώ τι λέει, να μην επιλέξεις σαν κύριο σκοπό σου αυτή την παρόμοια απόλαυση του Θεού. Δηλαδή, βρήκες το Θεό, τον απολαμβάνεις, μην το κάνεις αυτό πάλι αυτό σκοπό. Όχι, λέει. Μάθε μέσα από εκεί καλύτερα να αγαπήσεις ποιο είναι το Άγιο θέλημά Του. Ποιο είναι το θέλημά Του. Επιθυμώντας να μιμηθείς τα έργα Του. Έτσι, όταν βρεις εσύ το σκοπό, δεν πρέπει να φροντίζεις πλέον για τα μέσα τα οποία υποδεικνύονται. Όχι για άλλο λόγο, αλλά για να αποκτηθεί αυτός ο σκοπός. Έτσι λοιπόν, αν εσύ βρεις αυτόν τον σκοπό, που είναι η απόλαυση του Θεού και το θέλημά Του, μην φροντίζεις πλέον για τα μέσα με τα οποία υποδεικνύονται, γιατί εσύ το βρήκες. Είναι αυτό που σας λέω. Εάν βρεις το Θεό, δεν έχεις ανάγκη τους όρθρους, τους εσπερινούς, τα απόδειπνα. Αυτά είναι μέσα για να σε οδηγήσουν να βρεις το Θεό. Το κομποσχή είναι το μέσο. Εάν εσύ εγγύσεις το Θεό και τον φτάσεις, πλέον δεν σου χρειάζονται αυτά. Αυτά ήταν τα μέσα. Δεν σου χρειάζεται τίποτα από όλα αυτά. Είναι τα γυμνάσματα που κάνεις για να πετύχεις τον σκοπό. Εάν τον επιτύχεις τον σκοπό, καταργούνται όλα αυτά. Δεν σου χρειάζονται. Αυτό κάτι παρόμοιο λέει στην τράπεζα όταν διαβάζουμε τον... πώς τον λέμε... τον γέροντα Σοφρόνιο. Που λέει εκεί στους μοναχούς του ότι όλα αυτά που κάνουμε είναι για να φτάσουμε σε αυτό το σκοπό. Εάν το κάνεις το σκοπό και το φτάσεις, δεν σου χρειάζονται. Παρόμοια και όταν μελετάς κάποιο από τα πάθη του Χριστού. Παρομοίως λέει, αν μελετάς κάτι από τα πάθη του Χριστού ή κάποιο από τα έργα του, σε εκείνο που εσύ κατανοίγεσαι περισσότερο, σε εκείνο και να σταματήσεις. Και να μελετήσεις τον περισσότερο καιρό. Μείνε εκεί σε αυτό στο οποίο κατανοίγεσαι. Μην πας παρακάτω. Εκεί που εκπέμπει το σήμα σου. Είναι σαν το κινητό τηλέφωνο. Άμα βρεις που έχει σήμα, σταμάτα εκεί. Μην μετακινήσει. Θα το ξαναχάσεις το σήμα. Και δεν θα μπορείς να επικοινωνήσεις με το Θεό. Μείνε εκεί. Στο ίδιο κεφάλαιο, στο ίδιο σημείο. Απόλαυσέ το. Άκουσέ τον. Μίλησέ του. Τι σου λέει και τι του λες. Εάν μετακινηθείς και πας παρακάτω, μπορεί να χάσεις το σήμα πάλι. Ένα από τα πολλά εμπόδια της ειρήνης και της ησυχίας της ψυχής σου, εννοείται, είναι το να φροντίζεις
και να αναγκάζεις τον λογισμό σου, προσέξτε, ότι πρέπει να διαβάσεις κάθε μέρα τόσα καθίσματα από το ψαλτήρι, τόσα κεφάλαια αναγνώσεως από τα Ιερά Ευαγγέλια ή τις επιστολές και να ταράσεις. Πρόσεξε, λέει, ένα από τα εμπόδια που θα σου χαλάσει την ειρήνη της ψυχής σου και της ησυχίας σου είναι το να φροντίζεις και να αναγκάζεις το λογισμό σου ότι τώρα έχω να διαβάσω τόσα από το ψαλτήρι, έχω να διαβάσω τόσα κεφάλαια, τόσες σελίδες, τόσα Ευαγγέλια και να ταράσεσαι αν δεν τα περάσεις μόνο χωρίς να φροντίσεις να κατανυχθεί η καρδιά σου από αυτά που διαβάζεις ή να λάβει ο νους σου κάποιο πνευματικό νόημα, πράγμα το οποίο δεν είναι τίποτα άλλο παρά το να αναζητάς το Θεό φεύγοντας από το Θεό και να θες να υπηρετείς το Θεό χωρίς να κάνεις το θέλημά του. Τι κάνεις, λέει, εάν πιέζεσαι, και τώρα πρέπει να διαβάσω αυτές τις σελίδες, πρέπει να προλάβω να κάνω και εκείνο, πρέπει να κάνω και εκείνο. Τελικά, λέει, με αυτό αν το κάνεις, χάνεις το Θεό τελικά. Γιατί δεν θα κοιτάξεις πού θα κατανυχθείς, απλώς είναι αυτό που είπε παραπάνω. Θα ξεφυλίζεις τα Ευαγγέλια, τις Αγίες Γραφές και το κομποσκήνι θα το γυρνάς. Κύριε Σουστέλεσόμ, κύριε Σουστέλεσόμ, κύριε Σουστέλεσόμ. Χωρίς μέσα σου δεν θα καταλάβεις πουθενά που είναι η γλυκίτα. Γιατί το έκανα μόνο και μόνο γιατί πρέπει να κάνω τον κανόνα. Πρέπει να κάνω αυτό που πρέπει να το κάνω. Και εκεί που αισθάνθηκα τη γλυκύτητα, που πέτυχα το σκοπό μου, τον προσπέρασα. Με όλα αυτά τα κάνεις για να επιτύχεις αυτή τη γλυκύτητα, την ειρήνη και το άγγιγμα του Θεού. Αν το πετύχεις με το πρώτο ανάγνωσμα, σταμάτα, σου λέει, και απόλαυσε το Θεό. Άστα τα υπόλοιπα. Δεν σου χρειάζονται πια. Το πέτυχες το σκοπό σου. Το πέτυχες αυτό που ήθελες. Διαφορετικά θα ταράξεις την ειρήνη της ψυχής σου. Γιατί θα λες, δεν με παίρνει ο χρόνος. Δεν βγαίνω πέρα. Και θα αρχίσεις να κατακτήσεις. Θα αρχίσεις να κατακτήσεις. Θα χάνεις το προσανατολισμό σου. Έχω και εκείνο, έχω και το άλλο, και το παραπέρα. Δεν μου φτάνει ο χρόνος. Και τελικά είναι αυτό που λέμε, πνίγηκε σε μια κουταλιά νερό, που λέει ο λαός. Και αντί να τον ξεδιψάσει το νερό, τελικά τον έπνιξε. Χάθηκε. Αν πράγματι επιθυμείς τη ζωή αυτή να ζήσεις ενάρετα και να φτάσεις στο τέλος που επιθυμείς, αν πράγματι στη ζωή σου λέγεις πράγματι τον πόθο και την επιθυμία να ζήσεις ενάρετα και να φτάσεις στο τέλος που επιθυμείς, δηλαδή στην αγιότητα και στη θέωση, μην έχεις άλλο σκοπό στη ζωή σου, τίποτα άλλο, κανέναν άλλο σκοπό μην έχεις, παρά να βρεις το Θεό. Και όπου θέλει αυτός να τον βρεις, εκεί ας φανερωθεί. Όπου εκείνος θέλει ο Θεός. Έχεις να έχεις ένας μοναδικό σκοπό της ζωής σου, να βρεις και να συναντήσεις το Θεό. Αν θέλεις να ζήσεις ενάρετα και να φτάσεις πράγματι στο τέλος της τελειότητος και της θεώσεως και της αγιότητος. Πέτυχε, λέει, να κάνεις το εξής. Να βρεις το Θεό όπου και αν αυτό θελήσει και το συναντήσεις. Και τότε εγκατέλειψε το κάθε πράγμα και μην προχωράς μπροστά πλέον. Εγκατέλειψε όλα τα υπόλοιπα μόλις το συναντήσεις. Το πέτυχες. Δεν σου χρειάζεται τίποτα άλλο. Εγκατέλειψε τα όλα τα άλλα. Όπου εσύ δεν έχεις θέλημα. Εγκατέλειψε όπου εσύ δεν υπάρχει το ίδιο θέλημα. Αλλά λησμόνησε κάθε άλλο και να αναπαύεσαι μόνο στο Θεό σου και ξέχνα όλα τα άλλα και άρχισε την αναπαύεται η ψυχή σου μόνο στο Θεό. Και πάλι όταν θέλει η μεγαλειότητα του Θεού να κρυφτεί από εσένα και να μη σου φανερωθεί πλέον με τον τρόπο εκείνο, τότε μπορείς πάλι να επιστρέψεις και να τον γυρεύεις ακολουθώντας τα γυμνάσματά σου και πάλι με τον ίδιο σκοπό και την ίδια επιθυμία, δηλαδή διαμέσου αυτόν να βρεις αυτόν που αγαπάς. Και όταν δεις ότι κάποια στιγμή τον ξαναέχασες ή γιατί σου κρύφτηκε, γιατί το κάνει ο Θεός,
έρχεται, σου δίνει μια γλυκύτητα λίγο στην ψυχή για λίγο καιρό και εξαφανίζεται, κρύβεται. Τότε λέει προχώρα και ξαναξεκίνα τα γυμνίσματά σου και δες πάλι να ψάχνει να τον ξαναβρεις. Άρα όλα αυτά που κάνουμε είναι ένα ψάξιμο, οι μελέτες, τα κομποσκήνια, οι προσευχές, οι όρθροι, οι μετάνοιες, είναι ένα ψάξιμο αναζητήσεως του Θεού και συναντήσεως μαζί Του. Εάν το πετύχεις, αλλά πρέπει να έχεις αυτό σαν σκοπό. Και πρέπει όλα τα άλλα να τα έχεις αφήσει πέρα. Να μην κοιτάς καθόλου το ίδιο θέλημα. Τι άλλο θέλεις. Όλα τα άλλα τα έχεις εγκαταλείψει. Προσκολήσου εκεί. Και όταν το βρεις, σταμάτα. Άφησε το όλα. Αν σου κρυφτεί, ξαναξεκίνα πάλι τις μελέτες των Ευαγγελίων, πάλι τις προσευχές, πάλι τα κουμποσκήνια, τα γυμνάσματά σου, για να δεις πάλι πού θα τον ξανασυναντήσεις και πού εκείνος θα θελήσει να σου φανερωθεί. Και να αναπαύεσαι λοιπόν με τον ίδιο σκοπό και την επιθυμία, δηλαδή διαμέσου αυτών να βρεις αυτόν που αγαπάς και βρίσκοντάς τον να κάνεις αυτά που είπαμε, εγκαταλείποντας κάθε πράγμα και αναπαυόμενος μόνο στο Θεό. Να αναπαύεσαι μόνο στο Θεό, γνωρίζοντας καλά ότι τότε εκπληρώνεται η επιθυμία Του, ότι τότε εκπληρώνεται και η επιθυμία του Θεού, αυτό που θέλει από σένα. Να έχεις αφήσει όλα τα άλλα, φίλους, συγγενείς, γνωστούς, υλικά πράγματα, και το μόνο που προσκολάσαι είναι ο Θεός. Και να γνωρίζεις καλά το εξής, ότι δηλαδή πολλά πνευματικά πρόσωπα, προσέξτε το τι λέει τώρα, πολλά πνευματικά πρόσωπα δεν έχουν καρπούς πνευματικούς και ησυχία. Δεν έχουν πολλά πνευματικά πρόσωπα, διότι αυξάνουν τόσο πολύ τις πνευματικές ασκήσεις και νομίζουν ότι δεν κάνουν τίποτε αν δεν τα τελειώσουν όλα, τοποθετώντας σε αυτό και γινόμενοι ιδιόρυθμοι και ακολουθούν έτσι τη θέλησή τους. Μερικά λέει πνευματικά πρόσωπα χάνουν το σκοπό τους, λέει. Σκεφτείτε και τα ονομάζει πνευματικά, γιατί λέει τι κάνουν. Δεν έχουν καρπούς πνευματικούς, ούτε ησυχία στην ψυχή τους. Διότι αυξάνουν τις πνευματικές τους ασκήσεις και πιστεύουν από ταπείνωση ότι δεν έχουν κάνει πάλι τίποτα. Δεν έχουν κάνει τίποτα. Αν δεν τα τελειώσουν όλα, δηλαδή αν δεν διαβάσω και τις 30 σελίδες που λέει ο κανόνας μου, πάει, καταστράφηκα, θα πάω κόλαση τώρα. Αν δεν κάνω και τα 30 κομποσκήνια, πάει, χάθηκα. Όχι από ακιδεία, όχι από τεμπελιά. Θα τα σταματήσεις, λέει, γιατί συνάντησες τον Ιησού κάπου. Και ότι όταν τα διαβάζω, δεν τα διαβάζω γιατί πρέπει να διαβάσω τόσες σελίδες. Διαβάζω γιατί κάνω τις μετάνοιές μου ή τον αγώνα μου, τα πνευματικά μου γυμνάσματα, γιατί αναζητώ μέσα εκεί τον αγαπημένο της ψυχής μου. Και γι' αυτό αυτοί οι άνθρωποι, λέει, τι καταντούν, κυνηγώντας, λέει, σε αυτό την τελειότητα, δηλαδή το ότι τα εφήρμοσαν όλα, γίνονται ιδιόρυθμοι, τελικά είναι παράξενοι άνθρωποι, και έχουμε βρει και πολλούς τέτοιους πνευματικούς και εξομολόγους και μοναχούς και ιερείς ιδιόρυθμους, γιατί τελικά αυτοί ακολούθησαν τη θέλησή τους. Δηλαδή πρέπει να γίνει αυτό. Είναι το λεγόμενο οι άνθρωποι οι κολλημένοι, όπως τους λέμε. Σου λέμε, δεν κάνω αυτό, πάει, δεν σώζομαι. Πρέπει να κάνω εκείνο, γιατί διαφορετικά δεν σώζομαι. Και γίνονται ιδιόρυθμοι και μένουν στον τύπο. Μένουν στον τύπο. Αυτό το έπαθαν πολλές φορές και οι διάφορες θρησκευτικές οργανώσεις και αδελφότητες. Που μείναν στον τύπο. Πρέπει να κάνεις οπωσδήποτε αυτό. Οπωσδήποτε το άλλο.
Οπωσδήποτε το παραπέρα. Αν δεν το κάνεις, πάει, δεν είσαι τέλειος. Γιατί η τελειότητα εξαρτάται αν έκανες τελικά τις 100 μετάνοιες. Αν έκανες τα 100 κομποσκήνια. Αν διάβασες τις απαραίτητες σελίδες και αφού τα έκανες, τότε είσαι καλός χριστιανός. Όχι αν μέσα από εκεί συνείδησες κάπου τον Ιησού. Γιατί το αναζητούμενο και ο σκοπός είναι η αναζήτηση του Ιησού. Τα γυμνάσματα γίνονται και οι πνευματικές ασκήσεις για την αναζήτηση του Ιησού. Βασανίζονται οι ταλέποροι και πολλοί κοπιάζουν. Ποτέ όμως δεν φτάνουν στην αληθινή ανάπαυση και την εσωτερική ησυχία, στην οποία αληθινά βρίσκεται και αναπαύεται ο Θεός. Και αυτοί οι άνθρωποι, λέει, τελικά τι παθαίνουν? Δεν θα φτάσουν ποτέ στην αληθινή ανάπαυση της ψυχής, ούτε θα βρουν την εσωτερική ησυχία εκεί που τελικά αναπαύεται ο Θεός. Εκεί που τελικά αναπαύεται ο Θεός. Το 21ο κεφάλαιο. Δεν πρέπει κανείς να ζητά τροφές ούτε κάτι που προξενεί όρεξη, αλλά μόνο το Θεό. Να διαλέγεις πάντοτε τα βάσανα και τις θλίψεις και να αγαπάς, να μην έχεις χαρά από την επικοινωνία μερικών ανθρώπων που μπορούν να σε υπερασπιστούν, που δεν σου προξενούν καμία ωφέλεια όμως στην ψυχή, και να χαίρεσαι να είσαι υπό εξουσία άλλων και να εξαρτάσαι από τη θέληση των άλλων. Λέει εδώ ο Άγιος Νικόδημος, να προτιμάς και να διαλέγεις τα βάσανα και τις θλίψεις και να αγαπάς, να μην έχεις χαρά από την επικοινωνία που πολλές φορές έχουμε όταν συναντάμε αγαπητά μας πρόσωπα, τα οποία μας αρέσει η παρέα τους, τα οποία η παρέα τους μας είναι ευχάριστη και τα οποία τελικά δεν μας προξενούν καμία ωφέλεια στην ψυχή. Το αντίθετο, να χαίρεσαι, λέει, και να είσαι υπό την εξουσία άλλων και να εξαρτάται από τη θέληση άλλων. Όχι από εκείνον που σου κάνουν τα χατήρια, όχι από εκείνοι οι οποίοι με ωραία λόγια σε τιμούν και βλέπεις και σε γεμίζουν. Είναι λάθος, λέει. Αλλά εμείς το κάνουμε όμως. Τι θα του λέει ο Άγιος Νικόδημος? Εμείς θα κάτσουμε με την παρέα που μας αναπαύει. Εμείς θα κάνουμε παρέα με τους ανθρώπους που μας ξεκουράζουν. Εμείς θα κάτσουμε με εκείνους οι οποίοι μας γεμίζουν. Και καμία ωφέλεια, λέτε, σου παρέχουν αυτοί. Αντίθετα, λέει, να κάνεις το ακριβώς αντίθετο. Να κάθεσαι με εκείνους που σου δημιουργούν βάσανα και θλίψεις. Και σε ταπεινώνουν. Δεν νομίζω ότι το κάνουνε. Δεν νομίζω ότι το κάνουν, αλλά είμαστε έξω από αυτά που λέει ο Άγιος Νικόδημος. Το κάθε τι πρέπει να σου γίνεται αιτία και λόγος να πορεύεσαι προς το Θεό. Το κάθε τι που σου γίνεται για σένα πρέπει να είναι αιτία και λόγος να πορεύεσαι προς το Θεό, στην πορεία σου προς το Θεό. Και κανένα πράγμα να με συμποδίζει από τον δρόμο αυτόν. Και κανένα τίποτα να μη σου είναι εμπόδιο από αυτό. Από την πορεία σου προς το Θεό. Μην αφήνεις κάτι να σου γίνει εμπόδιο. Μα είναι συγγενής, είναι φίλος, είναι γνωστός, είναι η γονή σου. Ό,τι είναι, οτιδήποτε, πράγμα, τροφή, οτιδήποτε. Μην γίνεται εμπόδιο για την πορεία σου προς το Θεό. Αυτό είναι και το σκάνδαλο. Όταν λέει ο άλλος έγινε ένα σκάνδαλο, σημαίνει ότι έγινε εμπόδιο στο να κερδίσω εγώ τη βασιλεία των ουρανών. Ότι μου, και αυτό σημαίνει σκανδαλίζομαι. Δυστυχώς σήμερα στο σκανδαλίζομαι, πολλοί εννοούν όταν κάτι δεν τους αρέσει κάτι. Και λέει, πω, με σκανδάλισε, λέει ο άλλος. Τι σε σκανδάλισε? Αυτό που είπε ή που είδε ή που άκουσες γίνεται εμπόδιο εσύ στο να σωθείς για να μπει στη βασιλεία των ουρανών? Αν γίνεται εμπόδιο, είναι όντως σκάνδαλο.
Αν δεν γίνεται, μπορεί εγώ να δω ένα δεσπότη με μια Μερσεντέ. Θα με εμποδίσει εμένα η Μερσεντέ του δεσπότη ή ενός παπά το να μπω εγώ στη Βασιλεία των Ουρανών? Από τι? Ή σκανδαλίζομαι από τα ρούχα που φοράει ένας δεσπότης, η μήτρα, οι πατερίτσες και όλα αυτά? Γιατί μου είναι εμένα εμπόδιο η μήτρα που έχει ο άλλος στο κεφάλι, τον πω εγώ στη Βασιλεία των Ουρανών? Άλλο δεν μ' αρέσει. Γιατί συνήθως εμείς όταν κάτι δεν μας αρέσει, λοιπόν, μας σκανδάλισε, ή κάτι που ακούσαμε, που έπεσε μια ομιλία κάποιος, ή κάτι που έκανε. Όχι. Το εμπόδιο είναι το σκάνδαλο, λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, αυτό το οποίο μου γίνεται όντως εμπόδιο για να μπω εγώ στη Βασιλεία των Ουρανών. Αυτή πρέπει να είναι η χαρά σου. Δηλαδή, το κάθε πράγμα για σένα να αποτελεί πικρία και μόνον ο Θεός να είναι η αναπαυσή σου. Ότι οτιδήποτε πράγμα βρίσκεται μπροστά σου που σε εμποδίζει από το Θεό, αυτό πράγματι να είναι πικρία για σένα, γιατί δεν σε αφήνει να πας προς την ανάπαυσή σου που είναι ο Θεός. Όλα σου τα βάσανα να τα αναφέρεις στο Θεό. Ό,τι πρόβλημα, ό,τι στεναχώρια, ό,τι βάσανο έχεις, κάντο αναφορά στο Θεό. Θες το στα πόδια του. Όπως θα το έκανε και ένα μικρό παιδί. Ό,τι πρόβλημα έχει, θα πήγαινε στον πατέρα του και θα του έλεγε: «Μπαμπά, αυτό είναι το πρόβλημα έχω». Και θα το ανέθετε στα χέρια, στα πόδια του πατέρα του, στα χέρια του πατέρα του. Το ίδιο λέει, κάντε το κι εσείς. Αναφορά στον Θεό. Αγάπησέ τον και πρόσφερέ του όλη σου την καρδιά χωρίς κανένα φόβο. Και αυτός θα βρει τρόπο να σου διαλύσει όλες τις αμφιβολίες και να σε ενορθώσει κι αν ακόμα έπεσες. Και εκείνος, αφού του το αναθέσεις, ακόμα και αν έχεις πέσει σε κάποιο αμάρτημα, εκείνος όλα θα τα διορθώσει. Αρκεί εσύ να τα βάλεις και να τα αναφέρεις στα πόδια του. Να το θέσεις εκείνος να σου λύσει το πρόβλημά σου. Εδώ θυμίζει αυτό το οποίο είχε πει στον Άγιο Παΐσιο, στον Γέροντα, ένας ομοφιλόφιλος, που λέει, Γέροντα, λέει, δεν μπορώ, λέει, αυτή την αμαρτία να την κόψω. Και του λέει, παιδί μου, εσύ να διαβάζεις μπορείς? Μπορώ. Διάβαζε το Ευαγγέλιο. Να προσεύχεσαι μπορείς? Μπορώ. Να προσεύχεσαι τότε. Να νηστεύεις μπορείς? Μπορώ. Να πηγαίνεις σε εκκλησία μπορείς? Μπορώ, Γέροντα. Να το κάνεις, παιδί. Το άλλο μπορείς? Μπορώ. Το άλλο μπορείς? Κάνε εκείνα που μπορείς και το άλλο ανάφερέ το στο Θεό. Βάλ' το στα πόδια του Θεού να στο λύσει εκείνος. Θα τα λύσει τα άλλα, τα άλλη τα προβλήματα θα μας τα λύσει ο Θεός. Όχι εμείς. Εκείνος θα μου λύσει το πάθος, το αμαρτημά μου, ό,τι δεν μπορώ εγώ να το επιλύσω, το αναθέτω στα πόδια του. Γιατί όσο νομίζω ότι εγώ μπορώ να τα επιλύσω, τότε με πιάνει εγωισμός. Και γι' αυτό με ταπεινώνει ο Θεός και επαναλαμβάνω το ίδιο αμάρτημα. Το ίδιο και το ίδιο, το ίδιο και το ίδιο. Γιατί δεν το αναθέτω στα πόδια. Και με αφήνει ο Θεός, γιατί με αυτόν τον τρόπο ταπεινώνομαι. Εδώ θυμίς κόλοψ τη σαρκή ή να μην υπεραίρομαι. Τελειώνοντας, σου λέγω εν συντομία, αν εσύ αγαπάς το Θεό, θα λάβεις κάθε μισθό. Πρόσφερε τον εαυτό σου σε αυτόν τον Θεό, ως θυσία με ειρήνη και με ηρεμία πνευματική. Πρόσφερε τον εαυτό σου στα χέρια του Θεού, με ειρήνη. Αφέσου στο Θεό, όπως είπε προηγουμένως. Άφησε τον εαυτό σου σε καρδότσουφλο πάνω στα κύματα της αγάπης του και εκείνος θα σε οδηγήσει στο λιμάνι της σωτηρίας. Πρόσφερε τον εαυτό σου στο Θεό στη θυσία με ειρήνη και με ηρεμία πνευματική. Για να συνεχίσεις όμως καλύτερα την πορεία και να παραμείνεις χωρίς κούραση και ταραχή,
Πρέπει σε κάθε σου βήμα να παραχωρείς τη θέλησή σου στη θέληση του Θεού. Για να παραμείνεις, λέει, σε αυτό το δρόμο, πρόσεξε. Πρέπει τη θέλησή σου να την παραχωρείς στο θέλημα του Θεού. Θεέ μου, να μην γίνει ποτέ αυτό που θέλω εγώ. Θεέ μου, ας γίνει επάνω μου το θέλημά σου. Θέλω ό,τι θέλεις, Θεέ μου. Και ό,τι δεν το θέλεις, δεν το θέλω και εγώ. Αυτό πρέπει να έχω μέρα νύχτα. Δίνω την ψυχή μου, τον εαυτό μου στο Θεό. Αφήνομαι, παραδίδομαι στα χέρια του Θεού. Και το θέλημά μου και λέω, Θεέ μου, κάνε εσύ ό,τι θέλεις. Και τότε αυτό θα σε ξεκουράζει, λέει, και θα σου δίνει την ειρήνη και θα μπορέσει έτσι να συνεχίζεις καλύτερα τον αγώνα σου. Και όσο περισσότερο την υποτάσεις τη θέλησή σου στο θέλημα του Θεού, τόσο περισσότερες χάρες θα λαμβάνεις από το Θεό. Η θέλησή σου πρέπει να είναι διατεθειμένη με τέτοιο τρόπο ώστε να θέλεις κάθε τι που θα το θέλει και ο Θεός και να μην θέλεις τίποτα αν δεν το θέλει ο Θεός. Αυτό που μόλις σας είπα. Πάντοτε και σε κάθε σου υπόθεση να ανανεώνεις την πρόθεση και απόφαση της ψυχής σου. Το να είσαι δηλαδή αρεστός στο Θεό. Συνέχεια να το ανανεώνεις. Το πώς θα αρέσω στο Θεό. Και αρέσω στο Θεό όταν ζω όπως θέλει ο Θεός, όχι όπως θέλω εγώ. Πρόσεξε να μην αποφασίσεις ποτέ για κανένα σου πράγμα που πρόκειται να ακολουθήσει έξω από εκείνη την ώρα στην οποία βρίσκεσαι, διότι δεν γνωρίζεις τι θα προκύψει την επόμενη μέρα. Πρόσεξε, λέει, να μην αποφασίσεις ποτέ για κανένα σου πράγμα που πρόκειται να ακολουθήσεις έξω από εκείνη την ώρα που βρίσκεσαι, αλλά να κρατάς ελεύθερο τον εαυτό σου. Εδώ θέλει να πει ότι μην προετοιμάζεις τα πράγματα. Μην προμελετάς τι θα κάνεις, τι θα γίνει. Άσε ελεύθερο. Η επαύριον έχει τα δικά της προβλήματα. Εσύ κοίταξε αυτό που κάνεις σήμερα να είναι αφιερωμένο στο Θεό και το θέλημά σου. Ας το αύριο. Το αύριο αν θα ζεις. Αν θα ζεις το αύριο. Και αυτό ας το πάλι στα χέρια του Θεού. Δεν εμποδίζεται όμως κανένας γι' αυτό να προσέχει με σωστή επιμέλεια σε εκείνο που το χρειάζεται, σύμφωνα με τη θέση και το επάγγελμά του. Δεν εμποδίζεται όμως και κανένας, λέει, να δίνει προσοχή σύμφωνα με το επάγγελμά του, σταυριανά. Αλλά εσύ σωστόν είναι όμως να κάνεις αυτό το οποίο είναι για σήμερα. Διότι αυτή η προσοχή και φροντίδα είναι σύμφωνα με το θέλημα του Θεού και δεν εμποδίζει την ειρήνη ούτε την αληθινή πνευματική πρόοδο. Εδώ θέλοντας ο Άγιος, γιατί κάνει, αν αρχίσω και σκέφτομαι το αύριο, σίγουρα θα ταραχτεί η ειρήνη της ψυχής μου, θα αγχωθώ. Τι θα γίνει αύριο, πώς θα προλάβω πάλι το πρόγραμμά μου, τι θα γίνει από αυτό να αντιμετωπίσω, πώς θα το κάνω εκείνο. Αυτό αν αρχίσω και το σκέφτομαι από την προηγούμενη μέρα, ήδη θα μου δημιουργήσει άγχος. Άρα είναι σαν να μην έχω εμπιστοσύνη στην πρόνοια του Θεού. Ότι δηλαδή αύριο, ό,τι και να μου τύχει, πάλι θα ενεργήσει ο Θεός. Τι κάθομαι εγώ και σκέφτομαι. Προσπαθώντας λοιπόν ο Άγιος να διατηρήσει την ειρήνη μέσα στην ψυχή μας, μας δείχνει την τρόπο και τη μέθοδο. Αυτό ακριβώς που είπα στην αρχή και είπα στο παλικάρι. Μη με ρυμνάς. Ζήτα πρώτα τη βασιλεία του Θεού και όλα τα άλλα θα σας στείλει ο Θεός. Διαφορετικά θα αγχώνεσαι. Και αν αγχωθείς, έχασες την ειρήνη της ψυχής σου. Σε όλες σου τις υποθέσεις να αποφασίζεις να κάνεις εκείνο που μπορείς και εκείνο που πρέπει. Και να είσαι υποχρεωμένος να κάνεις και να μην ενδιαφέρεσαι και ασχολείσαι τόσο τι συμβαίνει έξω από τον εαυτό σου. Εσύ κοίταξε να κάνεις αυτό που είναι το θέλημα του Θεού. Αυτό που πρέπει και είναι το σωστό. Και μην ασχολείσαι με ό,τι άλλο δεν πρέπει. Μην ασχολείσαι με πράγματα που είναι έξω από τον εαυτό σου.
Είδατε πόσα πράγματα έλεγε έξω από τον εαυτό του. Από εκείνον τον Κύριο το πρωί, τον νεαρό. Από εκείνον εξαρτάται πότε θα έρθει ο Αντίχριστος. Από εκείνον εξαρτάται αν θα γίνει πόλεμος. Από εκείνον εξαρτάται η Πανορθόδοξος. Από εκείνον εξαρτούνται το τι θα φάει και πώς θα ζήσει. Αν δεν πάρει την κάρτα του πολίτη. Και πότε θα βγει ο πολίτη, η κάρτα του πολίτη. Είναι πράγματα και προβλήματα έξω από τον εαυτό του. Δεν είναι πράγματα που εκείνος μπορεί να τα ρυθμίσει ή μπορεί να τα κανονίσει. Αν λοιπόν αγχωθώ με όλα αυτά και ασχοληθώ με πράγματα έξω από τον εαυτό μου, έχασα εγώ την ειρήνη της ψυχής μου. Ασχολήσου μόνο με πράγματα που αφορούν την ψυχή σου. Ας τα υπόλοιπα. Υπάρχει Θεός. Εκείνο που μπορείς να κάνεις πάντοτε είναι το να προσφέρεις τη θέλησή σου στο Θεό και να μην επιθυμείς περισσότερα. Εμένα η θέλησή μου, Θεέ μου, είναι αυτή και στη δίνω. Δεν επιθυμώ κάτι παραπάνω. Έχοντας πάντοτε την ελευθερία αυτή και όντας ξεκομμένος από όλα τα μέρη, το οποίο μπορείς να έχεις σε κάθε καιρό και σε κάθε τόπο, θα χαίρεσαι την ειρήνη και την ησυχία. Και αποκομμένος από όλα τα άλλα πράγματα, εσύ θα έχεις τη δική σου ειρήνη και ησυχία. Αν θες να την έχεις. Αν δεν θες να την έχεις, κάτσε και ασχολήσου με όλα τα υπόλοιπα. Στην ειρήνη αυτή του πνεύματος συνίσταται το μεγάλο εκείνο καλό που εσύ ακούς από τις Θείες Γραφές, ότι η οποία ελευθερία δεν είναι τίποτα άλλο παρά η παραμονή του εσωτερικού ανθρώπου στον εαυτό του, χωρίς να επεκτείνεται ή να επιθυμεί να ψάχνει κάποιο πράγμα έξω από τον εαυτό του. Η πραγματική, λέει, ειρήνη του πνεύματος είναι αυτή, η οποία δεν υπάρχει έξω από τον εαυτό σου, αλλά είναι μόνο μέσα στον εαυτό σου. Και όταν ασχολείσαι μόνο με τον εαυτό σου, εκεί θα βρεις την ειρήνη. Ο Θεός και η Βασιλεία Του εντός ημών εστί. Μην την αναζητείτε αλλού. Μην ψάχνετε αλλού. Ώστε όλο εκείνο το διάστημα κατά το οποίο εσύ θα παραμένεις με τον τρόπο αυτόν ελεύθερος, θα απολαμβάνεις συγχρόνως και εκείνη τη θεϊκή και ανεκδιήγητη χαρά που είναι η Βασιλεία του Θεού, που είναι μέσα μας. Όπως είπε ο Κύριος, η Βασιλεία του Θεού εντός ημών εστί. Δεν το είχα διαβάσει πιο πριν το κείμενο, αλλά βλέπετε ότι αυτή είναι η πραγματικότητα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και εμείς αναζητούμε και γι' αυτό έχει χαθεί η ειρήνη από τις ψυχές μας. Και γι' αυτό αγχώνεται ο άνθρωπος και αναζητά τις λύσεις αλλού σε πρόσκαιρα και γήινα πράγματα. Και δεν αφήνει να ζήσει ελεύθερα και να υποτάξει τη θέλησή του στο θέλημα του Θεού. Κάτι που εμείς όμως το διδαχτήκαμε από τον Άγιο Νικόδημο τον Αγιορείτη, αλλά και το ζούμε μέσα στο μοναστήρι μας. Όποιος αφήνεται στα χέρια του Θεού, εκείνος προοδεύει πνευματικά, γιατί η Βασιλεία του Θεού είναι μέσα του. Αμήν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.